φωνάκι, γιατί αρχίζω και γερνάω και δεν τα θυμάμαι απ' έξω, συγγνώμη. Καταρχήν θέλω να σας πω για αυτό που είδατε, ότι το κάθε παιδί είναι το φρούτο που διάλεξε. Και το κάθε ζωάκι είναι το ζωάκι που διάλεξε. Γιατί στο θέατρο, το κανονικό, εμάς τους καημένους στους οποίους μας δίνουν το ρόλο. Εδώ μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε! Γι' αυτό και ο καθένας παίρνει αυτό που διαλέγει. Αυτό θέλει χειροκρότημα. Θέλω λοιπόν, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τη Μυρτώ... τη μαμά, η κυρία Δήμου και το Σύλλογο Γονέων και Κυβεμόνων του πρώτου Δημοτικού Σχολείου στη Λαμία για τις φανέλες! Το ποδόσφαιρο! Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Ευαγγελία Σουγιώτη που την ξέχασα πέρσι για τη φοβερή αφίσα και την εκτύπωση του σκηνικού που επιμελήθηκε τη μακέτα. Και τώρα θα τα πω από εδώ για να μην τα ξεχάσω. Λοιπόν, ποιος πογαυγίζει είναι ο Λίον, η μασκό της ομάδας. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τα ΚΔΑ του Δήμου Λαμιαίων για την παραχώρηση της αίθουσας για την προγραμματοποίηση και των φετινών μαθημάτων. Μας στηρίζουμε πολύ. Την επιμελήτρια των γενικών καθηκών, τον κυρία Μαριλένα Καραδήμα, που την έχουμε κάνει λάστιχο. Το παιδικό σταθμό νηπιαγωγείο Ιαχτίδα που πάλι αίτησε για την παραχώρηση των κουστούμιών κάθε χρόνο. Την καθηγήτρια ζωγραφικής των οικαστικών εργαστηρίων του Δήμου Λαμιαίων, κυρία Κοντογεώργου Τερέζα, που συμμετείχα στην κατασκευή των σκηνικών με τα κουτιά που ζωγράφησαν τα παιδιά. Τον κύριο Βασικαρίδη Γιώργο για την προσωπική παραχώρηση της μουσικής που μου έδωσε. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο τεχνικό εργαστήριο του Διπεθέ Ρούμελης και ιδιαίτερα στον Γιώργο τον Παπή για τη βοήθεια. Στον Αλέξη μου που τον έκανε την τοπιό μου τα φώτα. Στη Βιβί και τη Στεφανία από το γραφείο του Διπεθέ που πάντα μας φροντίζουνε. Και εδώ τώρα θέλω. Εγώ, αν βρίσκομαι εδώ για τρίτη χρονιά, εκτός από τα παιδιά, πραγματικά είναι λόγω μιας κυρίας κοκκινομάλας που την ξέρει όλη η Λαμία και την αγαπάει, την αντιδήμαρχό μας, την κυρία Βίδια Ναργύρη. Θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα. Θέλω να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί κάθε χρόνο, ό,τι τη ζητήσω, ό,τι τρελαμάρα και να είναι, το αποδέχεται. Θα την καλέσουμε στη σκηνή, γιατί φέτος θα δώσουμε στα παιδιά επένους! Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά, που πραγματικά ήσασταν υπέροχα, γελάσαμε πάρα πολύ, μα πάνω απ' όλα, αυτό που μας, νομίζω μας εντυπωσίασε όλους, ήταν το χαμόγελο και ότι αυτό που κάναν, το κάναν με τόση χαρά. Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια. Νομίζω που σας αξίζει ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα. Θα ήθελα εδώ να πω ότι πραγματικά είμαστε συγκινημένοι και περήφανοι για το θεατρικό εργαστήριο, το παιδικό μας, γιατί κάθε χρόνο κάνει κάτι ξεχωριστό. Κάθε χρόνο κερδίζει το χειροκρότημά μας, κάθε χρόνο κερδίζει την καρδιά μας και την ψυχή μας. Και πραγματικά, Έλλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στη Λαμία και μας προσφέρεις όλο αυτό. Νομίζω ότι το μεγάλο χειροκρότημα ανήκει στην Έλλη, που είναι εδώ και μας στηρίζει. Και φυσικά, για άλλη μια φορά θα πω ότι όταν θέλουν τα παιδιά να κάνουν κάτι, το κάνουν και το κάνουν με τόσο σπουδαίο τρόπο. Και νομίζω ότι σήμερα είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι με αυτό που είδαμε. Και γι' αυτό θα ήθελα ένα ακόμα πιο μεγάλο χειροκρότημα για τα παιδιά. Και φυσικά να ανακοινώσω αυτό που επειδή δεν το έκανα πέρσι και με ρωτάγατε όλο το καλοκαίρι, η Έλλη θα είναι εδώ και του χρόνου.